Άκρος χαρακτηριστικά είναι τα όσα αποκαλύφθηκαν για το ρόλο και τη στάση του Υπουργείου γύρω από το προϊόν της Ποπελιά Καλαμάτας. Στη σύσκεψη η οποία πραγματοποιήθηκε χθες, που από τη μία θεωρητικά είχε άτυπα χαρακτηριστικά, διεφάνει πως το Υπουργείο ξεκάθαρα στηρίζει την απόφαση Αποστόλου που τόσες συνέπειες έχει επιφέρει στο προϊόν, σύμφωνα και με τα όσα οι ίδιοι οι παραγωγοί έχουν επισημάνει. Στις 10 Μαρτίου είχα επισκεφθεί τον κύριο Υπουργό και του παρέδωσα τότε ένα πλήρη και τεκμηριωμένο φάκελο που είχε τις θέσεις μας, που είχε προτάσεις για να βγάλουμε από την κρίση την ελιά, που είχε το καθηγητή μελέτη του Ζακυνθινού, της Ένωσης Συνεταιρισμών. Ήταν μια πολύ καλή μεθοδευμένη δουλειά. Την έδωσα λοιπόν τότε στον Υπουργό, δεν πήρα απαντήσεις, πίστευα ότι σήμερα κάποια πρόταση θα είχαμε να ακούσουμε. Δεν άκουσα πρόταση από τον Υπουργό. Πρώτον δεν είχε πρόταση, πήγαμε να συζητήσουμε να μας ακούσει μόνο, ενώ ήξερε τις θέσεις μας. Δεύτερον, ξεκαθάρισε εμένα προσωπικά ότι θα παραστεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και εκεί έγινε μεγάλος διάλογος και αντιπαράθεση ότι δεν πρέπει να το κάνει. Είπε ότι θα παραστεί. Επίσης μου είπε ξεκάθαρα ότι δεν θα ανακαλέσει την υπουργική απόφαση του Αποστόλου. Από εκεί και μετά εμείς ως Μεσίνη και Λάκωνες μαζί, γιατί πάμε μαζί με τους Λάκωνες και πάμε μαζί με όλους τους Έλληνες παραγωγούς και τους Οτολοκαρνάνες και τους παραγωγούς της Φθιώτιδος, πάμε μαζί γιατί το προϊόν μας είναι ένα και κυρίως θέλουμε να το προστατεύσουμε από τον ανταγωνισμό τρίτων χωρών, της Τουρκίας, του Μαρόκου και άλλων χωρών, που αυξάνουν αυτή τις εξαγωγές τους κατά 40% και οι εξαγωγές οι δικές μας μειώνονται κατά 13%. Στεναρή η στάση της Μεσσηνίας απέναντι στα όσα υποστήριξε το Υπουργείο τόσο καιρό, που δήθεν είχε ρόλο Πόντιου Πιλάτου. Θεωρώ ότι με γνώμονα καταρχήν και κυρίως το συμφέρον του παραγωγού, δηλαδή το ότι ο παραγωγός της Επιτραπέζιας Ελιάς και ιδιαίτερα της Μεσσηνίας, ο οποίος πλήττεται το τελευταίο διάστημα, θα πρέπει να φροντίσουμε όλοι έτσι ώστε να αμείβεται όπως πρέπει προκειμένου να καλλιεργεί αυτό το ποιοτικό προϊόν. Με γνώμονα και μόνο αυτό το συμφέροντα, αυτό το συμφέρον, πήγαμε σήμερα στη σύσκεψη όλο το πολιτικό προσωπικό της Μεσσηνίας και αυτό είναι μια κατάκτηση, κύριε Γανελόπουλε, κατά τη γνώμη μου, γιατί ίσως είναι το μοναδικό θέμα τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον που δραστηριοποιούμε την πολιτική και βλέπω τι συμβαίνει στην πατρίδα μας, ιδιαίτερα στη Μεσσηνία, που για ένα τόσο σημαντικό μεν ζήτημα. Όλη η Μεσσηνία ενωμένη, με ομοψυχία, με τις ίδιες θέσεις, συναντηθήκαμε σήμερα μαζί με τον Υπουργό και εκφράσαμε σχεδόν τις ίδιες απόψεις όσον αφορά για το πώς θα αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Άκρως χαρακτηριστικές δε ήταν οι επισημάνσεις τόσο από τον Δήμαρχο Καλαμάτας, όσο και από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας. Όλοι κινηθήκαμε ακριβώς στο ίδιο κλίμα, ενώ οι βουλευτές, ο Περιφερειάρχης, εγώ και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου. Κινηθήκαμε στο ίδιο κλίμα ότι έχουμε την υποχρέωση να στηρίξουμε το προϊόν, την Επιτραπέζια Ελιά Καλαμάτας και ότι πρέπει να πέσει, να αλλάξει η απόφαση Αποστόλου που δεν... Αυτό που μας προβλημάτισε από την όλη τη διάρκεια της σύσκεψης σήμερα ήταν το γεγονός ότι ενώ υπήρχε υπηρεσιακός παράγοντας επί της ουσίας ο πρόεδρος του Ελληνικού Δήμητρα κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο οποίος παρουσία άλλων μας και του Υπουργού και του Υφυπουργού, των βουλευτών, Περιφερειάρχη, του Δημάρχου, χαρακτήρισε την απόφαση Αποστόλου παραφύση. Παραφύση για ό,τι έχει να κάνει με τα προϊόντα ΠΟΠ. Πραγματικά εξεπλάγει όλοι με τη λογική ότι πλέον δεν έχουμε καταλάβει επί της ουσίας ποιοι είναι αυτοί ή για ποιους λόγους μια τέτοια απόφαση συνεχίζει να στηρίζεται σε μια χώρα η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μικρή μεν, αλλά θέλει να αναπτύξει το πρωτογενή της τομέα, και ενώ μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία η πιστοποίηση ΠΟΠ που ΓΟΕ θεωρείται η κορονίδα στο να δώσει προστιθέμενη αξία στα προϊόντα της παγκοσμίως, εμείς απ' την άλλη, έχοντας ένα από τα μεγαλύτερα μπραντ του κόσμου στην αγροδιατροφή, την Ελιά Καλαμάτας, κοιτάμε να ακολουθήσουμε τον αντίστροφο δρόμο και ουσιαστικά να υποβαθμίσουμε το προϊόν. Ωστόσο, στη χθεσινή σύσκεψη, πολλά ήταν εκείνα που μπορούν να εξαχθούν ως συμπεράσματα, αφού το Υπουργείο ακολούθησε μια στάση που προκάλεσε σχετικά με τις επιλεκτικές προσκλήσεις.
έγινε και κάτι άλλο που δεν μου άρεσε. Γιατί ενώ είχαν κληθεί οι βουλευτές και φορείς συγκεκριμένοι, εκεί συναντήσαμε και είδαμε ότι είχαν, και δεν μας, χωρίς να μας καν έχει γίνει ενημέρωση, συναντήσαμε, είδαμε κάποιους μεμονωμένα από τη Μεσσηνία, τυποποιητές, οι οποίοι έχουν αντίθετη άποψη. 3-4 οι οποίοι έχουν αντίθετη άποψη. Ενώ εκπροσωπούσε ως φορέας ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, ήταν ο πρόεδρος του επιμελητηρίου και ήταν και ειδοποιημένοι αυτοί, ονομαστικά. Πώς ήταν ειδοποιημένοι? Ναι. Αυτό λοιπόν με πίκρανε και με στενοχώρησε από κάθε άποψη. Πράγματι, είχαν κληθεί να συμμετέχουν στη σύσκεψη σήμερα επαγγελματίες, μέλη της ΠΕΜΕΤΕ, για τους οποίους εμείς δεν είχαμε καμία ενημέρωση. Στην αρχή της συζήτησης έθεσα το ζήτημα στον Υπουργό και μετά από μια έντονο διάλογο και με μια αντιπαράθεση που υπήρξε με το σύνολο των συμμετοχόντων, ο Υπουργός μεσολάβησε και μέσα στη σύσκεψη τελικά παρέμεινε μόνο ένας εκ των επιχειρηματιών αυτών, προκειμένου να συνεχιστεί η συζήτηση. Αναφορικά και με τα δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών, όπου είχαν ξεκινήσει από τότε να πέφτουν οι μάσκες, αναφορικά με το ρόλο συγκεκριμένων προσώπων και σωματείων στην λήψη ίσως αποφάσεων και στην πρόσβαση που έχουν μέσα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αντιληφθήκατε όλοι και σήμερα ότι όπως και εμείς δεν είχαμε ουδεμία άλλη ενημέρωση παρά μόνο από την συμμετοχή των πολιτικών φορέων της Μεσσηνίας, του Περιφερειάρχη, των βουλευτών, του Προέδρου του Επιμελητηρίου, του Δημάρχου Καλαμάτας. Ξαφνικά ενημερωθήκαμε μέσα και από εσάς και από τους συμμετέχοντες ότι υπήρχαν επιλεκτικές προσκλήσεις και πραγματικά αναρωτιόμαστε τελικά ποιος είναι ο συνομιλητής, ο θεσμικός του κράτους όταν διοργανώνονται άτυπες συσκέψεις και προσπαθούμε να ευνηδιάσουμε με απρεπή τρόπο τους αιρετούς της περιοχής μας. Για μας είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε κρατήσει όλη μια ενιαία στάση πέρα από κόμματα, πέρα από μικροκομματικές σκοπιμότητες και μικροπολιτικές, όμως αυτή τη στιγμή που πλήττεται το συμφέρον του παραγωγού και την ώρα που βλέπουμε ότι η κυβέρνηση, γιατί αυτό υπόθηκε σήμερα, ότι η κυβέρνηση πλέον και το Υπουργείο παίρνει θέση αντιδίκου, να το καταλάβουμε αυτό.